Οι οικολόγοι πράσινοι και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιες μέρες ανακοίνωσαν μια συμμαχία εν ώψη των εκλογών. Αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέντευξη που παραχώρησαν τόνισαν ότι δεν πρόκειται για μια εκλογίστικη συμμαχία, αλλά για μια στρατηγική σημασίας συμμαχία. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Πράγματι, πριν από λίγες μέρες ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, που κάλεσε όλες τις δυνάμεις που θέλουμε να αλλάξει κάτι στον τόπο αυτόν, να συμμαχήσουμε για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ανταποκριθήκαμε γιατί εδώ και καιρό, ήδη από το 2009, έχουμε προειδοποιήσει ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή. Τα μνημόνια επιβεβαιώθηκε από την πικρή πραγματικότητα ότι όχι μονάχα δεν μείωσαν το χρέος, αντίθετα το χρέος αυξήθηκε και έχει φτάσει περίπου 170%, ενώ ήταν γύρω στο 120%. Ο κόσμος στέναξε, δουλειές δεν υπάρχουν, η οικονομία καταραίει και αυτό πάμε να το παρουσιάσουν και για σαν success. Άρα, δυστυχώς για την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ίσως αυτές οι εκλογές είναι οι εκλογές που θα βγάλουν την Ελλάδα από αυτή την κατηφόρα και θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξω από την κρίση. Άρα δεν έχουμε άλλες ευκαιρίες για να πούμε «Μας αρέσει, μας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτή τη στιγμή, καλά ή κακά, ο ΣΥΡΙΖΑ μια συνέπεια και την έχουμε δει στους αγώνες και στα κινήματα που συνεργαζόμαστε χρόνια. Ήταν μια δύναμη η οποία αταλάντευτα προστάτευε τον άνθρωπο, προστάτευε τη φύση, προστάτευε τα κοινά και τα δημόσια αγαθά. Νομίζω είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή, αυτές οι δυνάμεις όλες και εμείς μαζί οι οικολόγοι πράσινοι, να συμπράξουμε σε αυτή τη συμμαχία για να βγει η χώρα από αυτή την κρίση. Θέλω να μου περιγράψετε ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, γιατί είναι κρίμα που το λέω. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας είναι πάρα πολλά. Το λάθος είναι ότι κυριολεκτικά από τον πόλεμο και μετά, και δεν είναι τα τελευταία χρόνια ή μία άλλη κυβέρνηση, όλη η δομή της οικονομίας στηρίχθηκε σε μία αρπαχτή. Κλέβαμε πόρους από το περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για περιβάλλον, δεν μιλάμε μονάχα το φυσικό περιβάλλον, μιλάμε και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Χτίσαμε, οικοδομήσαμε, καταστρέψαμε παραλίες, καταστρέψαμε πολιτισμική κληρονομιά, καταστρέψαμε οικισμούς οι οποίοι ήταν κοσμήματα τσιμεντοποιώντας. Όλη η λογική ήταν η λογική της αρπαχτής. Έγκαιρο προειδοποίησει εδώ και χρόνια ότι αυτές οι λογικές δεν έχουν τέλος. Το μπαμπάκι στον κάμπο. Από το 80 φωνάζουμε ότι το μπαμπάκι θα σκοτώσει τον κάμπο, θα σκοτώσει το νερό. Και χωρίς νερό δεν υπάρχει καλλιέργεια. Το μείζον βέβαια πρόβλημα, αν ήθελα να πω μόνο ένα πρόβλημα, είναι η χωροταξία. Στην Ελλάδα χτίζω εγώ ένα ξενοδοχείο εδώ και πάει άλλο συμβάζει μια χτιοκαλλιέργεια. Δίκιο και ο ένας, δίκιο και ο άλλος. Αν δεν υπάρχει χωροταξικό, να ξέρουμε πού θα πάει η βαριά βιομηχανία, πού θα πάει ο τουρισμός, πού θα πάνε οι δρόμοι, πού θα πάνε οι εμπορικές χρήσεις. Αυτό στην Ελλάδα γίνεται άναρχα και με πελατειακό κράτος. Δεν έχει μέλλον αυτή η λογική πια. Αυτή η λογική πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εδώ μπαίνουν τα ξενοδοχεία, εδώ αυτή η παραλία θα είναι έτσι, εδώ θα δίνουν το λιμάνι κτλ. Κτλ. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Αν συμφωνήσουμε πού χωροθετείται το κάθε τι, τότε πραγματικά δεν έχουμε εμείς οι οικολόγοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, καμία επένδυση, αρκεί να είναι έντιμη και βιώσιμη. Δεν είναι θέμα λοιπόν ότι δεν θέλουμε να γίνει το δηληστήριο ή δεν θέλουμε να γίνουν τα τέταρτα εργοστάσια. Να γίνουν όμως σωστά χωροθετημένα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι μέχρι τώρα η περιβαλλοντολογική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν καταστροφική και για το περιβάλλον. Πελατειακή. Ήταν πελατειακή, καθαρά πελατειακή. Δηλαδή, ο τάδε μεγαλοσχήμονας πελάτης τους, του καθεστώτος του γνωστού, ήθελε εδώ να φτιάξει ξενοδοχείο. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι αυτό το ξενοδοχείο έχει δίπλα βιομηχανίες. Και μετά ζητούσε ο ίδιος να φύγουν οι βιομηχανίες. Ή το ανάποδο, ο τάδε βιομήχανος έβαζε ένα εργοστάσιο εκεί. Φτιάξανε πυρηνελεουργείο στη Λευκάδα δίπλα σε ξενοδοχεία και κατοικία, σε μια υψηλή ποιότητα τουριστική περιοχή. Αλλά αυτό το πράγμα όταν δουλεύει, βρωμάει ο τόπος. Να το πω πολύ απλά. Αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου. Πουθενά, δεν μιλάμε για δεξιά-αριστερή κυβέρνηση. Σε κανένα μέρος του κόσμου ευνομούμενο δεν γίνονται τέτοια εγκλήματα. Δηλαδή, εννοείται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι ο τουρισμός, επειδή αποτελεί βαριά βιομηχανία για την Ελλάδα, πρέπει να δοθούν σε επενδυτές για να. Οι παραλίες τις που είναι βασικός πλούτος για τον τουρισμό. Εσείς συμφωνείτε, διαφωνείτε, πώς νομίζετε? Άλλο ένα μεγάλο έγκλημα. Το κάνανε οι Ισπανοί και καταστράφηκε ο τουρισμός τους. Αυτό έχει ξαναγίνει σε άλλες χώρες. Έχει συμβεί στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Ότι πήγανε και υπερδομήσανε τις παραλίες, βάλανε ξενοδοχεία πάνω στο κύμα και γίνανε οι παραλίες τόσο άσχημες που κανένας πια δεν ήθελε να πάει. Ο τουρισμός, η Ελλάδα έχει χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής.
Εάν προσέξουμε αυτό το κεφάλαιό μας και το προστατέψουμε, είναι προφανές ότι μπορούν οι σοβαροί επιχειρηματίες να κάνουν χρυσές δουλειές και κανένας να μην είναι παραπονεμένος. Αν όμως πάει ο πονηρός εκείνος, ο οποίος θέλει το δικό του ξενοδοχείο να είναι μπροστά σε όλα τα άλλα, για να είναι πάνω στο κύμα γιατί ξέρει ποιον άλλα δώσει, αυτό πράγμα ξέρουμε ότι δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, θα χτίζεται ένα ξενοδοχείο στην υπέροχη αυτή παραλία, στις Αλικές, στην Νάξο, και όλοι οι άλλοι επιχειρηματίες που από πίσω θα πεινάσουν. Δηλαδή, αν αυτό φέρει 100 θέσεις εργασίας, θα χαθούν χίλιες στο νησί για αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Το ίδιο γίνεται με το ελληνικό με το Λάτσι. Θα χτίσει αυτό ένα ξενοδοχείο, θα καταστρέψει λοιπόν μια περιοχή πολύτιμη για να είναι η Αθήνα όμορφη και θα αδειάσουν όλα τα άλλα. Γιατί ήδη αυτή η Αθήνα είναι προβληματικός προορισμός. Δεν έχει, λέει, τον τουρισμό που θα μπορούσε να έχει η Αθήνα το 10 μήνες. Ακριβώς γιατί έχει κίνηση, γιατί είναι υπερτσιμεντοποιημένη, έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δηλαδή άλλα τόσα τσιμέντα μέσα στα τσιμέντα τι θα προσφέρουν. Κάποιες εργασίες εκεί και χιλιάδες άλλες χαμένες στα γύρω ξενοδοχεία της Γλυφάδας, του Ελληνικού, της Παραλίας, του Κέντρου. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αρπαχτή. Ξέρετε, η κυβέρνηση λέει ότι μέσα από την εκμετάλλευση των δασών και με ένα κτηματολόγιο θα μπορέσει να δώσει κάποια κρατική περιουσία στους ιδιώτες για επενδύσεις. Σε αυτό διαφωνείτε? Φυσικά διαφωνούμε. Αυτό είναι πάλι ο γνωστός παραλογισμός. Εάν πάμε στο μοντέλο, υπάρχουν ορεινές περιοχές όπως είναι η Αυστρία ή η Ελβετία, που με απόλυτο σεβασμό στη χωροταξία τους έχουν δώσει δραστηριότητες στις παρυφές του δάσους και εκεί πέρα βλέπετε πόσο όμορφα είναι η εστίαση, ο ορειβάτης που θα πάει και υπάρχουν 12 μήνες του τουρισμού να πάει και να περπατήσει και να βρει και κάποιο μικρό σημείο για να πάρει και ένα σάντουιτς. Αλλά αυτό γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο δάσος. Γιατί αν δεν το σεβασμούμε το δάσος, προφανώς δεν θα αποδώσει αυτό που λέμε. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ χαμηλό ορεινό τουρισμό και θα μπορούσε να έχει πολύ άνετα. Είναι από τους βασικούς μας πυλώνες. Άλλο όμως αυτό και άλλο να δώσει πάλι κρατική περιουσία στους πελάτες της. Άρα δεν θεωρείτε, όπως πολλοί λένε, ότι μια περιβαλλοντολογική πολιτική είναι πολυτέλεια σε μια χώρα που έχει χτυπηθεί από την οικονομική κρίση, γιατί το βασικό είναι να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας και να γίνονται καινούργιες. Δεν θεωρείτε ότι μια σωστή περιβαλλοντολογική πολιτική έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη της δημιουργίας θέσεων εργασίας? Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Οι Γερμανοί οι πράσινοι και οι γενικά Ευρωπαίοι πράσινοι που κυβερνήσαμε, οι θέσεις εργασίας που προσέφερε η περιβαλλοντική πολιτική ήταν πολλαπλάσιες από αυτές που προσφέρανε άλλες δίθεν παραδοσιακές δραστηριότητες. Και εδώ πραγματικά είναι τραγικό αυτοί που το λένε, γιατί η κυβέρνηση που επικαλείται αυτή με την ανάπτυξη είναι εκείνη που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Αυτές οι κυβερνήσεις δηλαδή που δεν προστάτευσαν το περιβάλλον και δεν προστάτευσαν τον πλούτο της χώρας είναι αυτές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Με πιο περισσότερο θράσος μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι ότι για ανάπτυξη ότι αυτοί θα μας προστατεύσουν. Πού θα μας προστατεύσουν? Και κάτι μια και μιλάγαμε προηγουμένως για την ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική αυτή μου θυμίζει ειλικρινά και λυπάμαι που το λέω. Τη λογική του 30 της μαφίας, η οποία σου έλεγε πολύ απλό ότι αν θες ειρήνη στην περιοχή σου, βάλε τη μαφία πάνω από το κεφάλι σου να σε προστατεύει. Δεν θέλουμε τέτοιους προστάτες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακριβώς αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα μας. Δεν δικαιούνται να μιλάνε για προστασία της χώρας μας, ούτε να κινδυνολογούν. Δεν μπορεί η δημοκρατία να απειλείται ούτε από τους Έλληνες του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε από τους Ευρωπαίους όπως ο κ. Σούλτς. Και εμείς και οι Ευρωπαίοι πράσινοι αυτό το καταγγείλουμε. Δεν δικαιούται κανένας να ανακατεύεται στα ιστορικά της χώρας μας. Είμαστε εθνικά κυρίαρχοι. Οι οικολόγοι πράσινοι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Βέβαια. Το οποίο έχει ισχυρή παρουσία τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και σε διάφορες ξεχωριστές ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι πράσινοι τη στρατηγική συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Εμείς δεν είμαστε, όπως είπα, ο Σούλτς που δίνει εντολές στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν είμαστε, λέει, κάποιο πρακτορείο των Ευρωπαίων Πράσινων εδώ πέρα, ούτε οι πράσινοι έχουν στην κουλτούρα τους ότι η Ελλάδα θα κάνει αυτό που θα φέρουν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι. Η απόφαση εργασίας με ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά δική μας εθνική επιλογή και δεν ρωτήσαμε κανένα γι' αυτό και δεν πρέπει να ρωτήσουμε. Και μάλιστα στη Γερμανία, να πω κάτι εδώ, το ξέρει ο κόσμος. Το Γερμανικό Πράσινο Κόμμα δεν δικαιούται να ορίσει στα κρατήδια της Γερμανίας τα πράσινα κόμματα στα επιμέρους με ποιον θα συνεργαστούν. Υπάρχουν κρατήδια στα οποία οι Γερμανοί συνεργάζονται με τους αριστερούς, άλλα που συνεργάζονται με τους σοσιαλδημοκράτες, άλλα ακόμα και με τη δεξιά, αν οι τοπικές συνθήκες είναι έτσι. Άρα αυτό δεν υπάρχει σε εμάς και δεν μας αρέσει καθόλου, όπως είπα και πριν, που κάποιοι δεξιοί πολιτικοί απειλούν αυτή τη στιγμή τους Έλληνες και παρεμβαίνουν στα εσωτερικά μας. Η
Ευρωπαίοι Πράσινοι, όταν άκουσαν αυτή τη συνεργασία, είναι προφανές ότι είναι υποχρεωμένοι να την αποδεχτούν όπως την έχουμε κάνει εμείς και θα έρθουν εδώ πέρα στην Ελλάδα αρκετοί αξιωματούχοι να συζητήσουν μαζί τους, αλλά το σπουδαιότερο είναι άλλο. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα έχει τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα, να αλλάξει η πολιτική. Αυτό δεν είναι θέμα αν θα άλλαζε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να άλλαζε και από τους προηγούμενους, για να μην φτάσουν στο σημείο που φτάσαμε. Και η αλλαγή αυτή έχει τρεις πυλώνες και είναι πολύ ξεκάθαρη για μας. Πρώτον, πρέπει να σταματήσει η λιτότητα. Δεν γίνεται άλλο να υπάρξει οικονομία με αυτή τη λιτότητα. Δεύτερον, πρέπει να γίνει αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Είναι κάτι το οποίο το κατανοεί και μωρό παιδί πλέον. Δεν μπορεί να πληρώνουμε αυτά τα υποχρεωλήσια, μας αφαιμάσουν, δεν πρόκειται ποτέ να αναπτυχθεί η οικονομία. Θα είναι ένας φαύλος κύκλος που μας ρίχνει συνέχεια στην ύφεση. Το τρίτο είναι ότι εμείς έχουμε ήδη προτείνει από το 9 εργαλεία για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Αυτά που σας είπα, τις πράσινες οικονομίες, που μάλιστα πολλά από αυτά είναι και μηδενικού κόστους, γιατί είναι εντάσσεως εργασίας. Αξιοποιούμε, λέει, τον πλούτο των εργαζομένων μας. Είναι σίγουρο, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και, ότι οι Ευρωπαίοι Πράσινοι στην επόμενη μέρα των εκλογών, με την κυβέρνηση που θα θέλει να δεσμευτεί σε τέτοια ζητήματα, θα είναι εδώ να βοηθήσουν με την τεχνογνωσία τους, με την εμπειρία τους από άλλες κυβερνήσεις. Θα είναι εδώ να βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από την κρίση. Δεν θα είναι εδώ να βοηθήσουν επειδή οι Ευρωπαίοι Πράσινοι προτιμούν το ΣΥΡΙΖΑ, την Δημοκρατία από κάποιον άλλο. Θα είναι εδώ γιατί οι Ευρωπαίοι Πράσινοι ήταν το κόμμα που ήταν στάθηκε αλέγγυο στην Ελλάδα από την πρώτη ώρα της κρίσης. Γι' αυτό θα είναι εδώ να βοηθήσουν. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κατανόησει αυτό, ότι οι Ευρωπαίοι Πράσινοι έχουν εργαλεία. Πραγματικά που μπορούν σε τσίκες κρίσης, έχουμε εφαρμόσει εργαλεία στο Μεξικό, στη Βραζιλία, στη Γερμανία, σε χώρες και φτωχές και ανεπτυγμένες. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Είπατε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία έχουν αναπτύξει πράσινοι σε διεθνές επίπεδο. Με βάση αυτά τα εργαλεία, λοιπόν, έχει κάνει κάποια συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι τα κρίσιμα αυτά σημεία? Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν όπως κάποια άλλα κόμματα, κάποιες καρέκλες τέτοια πράγματα. Δεν ήταν αυτό. Εμείς ζητήσαμε 22 σημεία άδεια πραγμάτευτα, τα οποία κατά τη γνώμη των πράσινων είναι εκείνα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε κανέναν αν αυτά δεν ήταν αποδεκτά. Είναι χαρά μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα σημεία τα αποδέχτηκε και μάλιστα πολλά από αυτά μας τόνισε ότι τα χρειαζόταν κιόλας γιατί εμπλουτίζουν και τη δική του πολιτική. Μεταξύ αυτών είναι η ενέργεια. Στρατηγικό κομμάτι, απεξάρτηση λέει τα ορυκτά καύσιμα, το οποίο μπορεί να δώσει πραγματικά τεράστιες δυνατότητες και θέσεις εργασίας. Είναι φυσικά τα σιδηροδρομικά δίκτυα, τα οποία θα μπορούσαν να συνδέσουν χωριά με πάρα πολύ φθηνό τρόπο, όπως είναι σε άλλες ορεινές περιοχές της Ευρώπης. Και βλέπετε ότι πόσο γρήγορα, σκεφτείτε, θα μπορούσα να πηγαίνω εγώ αυτή τη στιγμή στη Δημητσάνα, λέω, ένα ιστορικό χωριό, αν δεν χρειάζεται να οδηγήσω και να είμαι εκεί σε 1,5-2 ώρες με ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και να πάω, να περάσω, να διασκεδάσω, να γυρίσω πίσω φτηνά. Τα χωριά θα ανασθενόντουσαν, θα αναβίωναν και θα γινόντουσαν δυνατά με τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Και είναι επενδύσεις οι οποίες φέρνουν πίσω τα χρήματά τους. Μιλάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Αυτή τη στιγμή ο κατασκευαστικός τομέας στενάζει, το ξέρετε. Θα μπορούσε όλη η Ελλάδα να ανοικοδομηθεί. Να ρίξουμε αυτά τα σπίτια, να φτιάξουμε άλλα που να είναι ενεργειακά και υδατικά αυτάρκη σπίτια. Και αυτό το πράγμα να το πάρουμε και σαν δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να ζωντανέψει αυτός ο κλάδος. Να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα σωστά. Γιατί είναι άσχημα χτισμένη. Τέτοια και άλλα σημεία, για να τα αναφέρω όλα, είναι αυτά τα σημεία που νομίζω μπορούμε να προσφέρουμε στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να πετύχει και να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Είναι όλα σημεία που δίνουν θέση εργασίας. Ναι, θα σας έλεγε κάποιος ότι αυτό ακούγεται κάπως μεγαλοεπίβολα. Χρήματα υπάρχουν για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις? Όπως είπα, πάρα πολλές από αυτές τις επενδύσεις, επειδή είναι κερδοφόρες επενδύσεις και εγγυημένες, όπως όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά τις επενδύσεις στους σιδηρόδρομους, είναι λάθη χρήματα που όποιος τα βάλει θα τα πάρει πίσω και στο πολλαπλού με εγγυημένα, μπορεί να χρηματοδοτούν και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αρκεί να είναι σωστά προγράμματα και να τα κατατέτει έγκαιρα. Αλλά πολλές από αυτές τις δραστηριότητες είναι και μηδενικού κόστου, όπως δραστηριότητες αλληλέγγυης οικονομίας. Δηλαδή, μπορούμε να απασχολήσουμε άνεργους σε τομείς που αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίοι. Όπως είναι στους αστικούς αγρούς, στη φύλαξη παιδιών, μιλάμε για άνεργες μητέρες. Και αυτά γίνονται σε άλλες χώρες. Τα έχουμε κάνει οι πράσινοι. Και εκεί δεν χρειάζεται και κάνει υποδομές. Μπορούν δηλαδή να βγουν από την εργασία. Όταν κάποιος προσφέρει εργασία, προσφέρει. Και υπάρχουν και τράπεζες χρόνου. Δηλαδή υπάρχουν πολλά εργαλεία που δεν θέλουν καν χρήματα. Άρα αυτά όλα είναι μελετημένα. Έχουν και σε πολύ φτωχότερες χώρες. Που είχαν πολύ μεγαλύτερο από την Ελλάδα πιστωτικό. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Λεφ.gr, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Και εγώ με σε ευχαριστούμε πολύ για τον ενδιαφέρον.